θα μιλήσουμε με τον Πασαδόρο του Ηρακλή. Πολλά συγχαρητήρια. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Μου θυμήσατε τον Γκάρι Λίνερκερ. Τι να κάνω, μου το θυμήσατε. Μου το θυμήσατε. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύηχο να βλέπεις σε ένα κανάλι που είναι πανελλήνιες εμβέλειες, δεν είναι συνδρομητικό, τρία πιάνουν όλοι, να βλέπεις εικόνα και να ακούς ο Ηρακλής πρωταθλητής Ελλάδος και να λες, όπα, τι έγινε ρε παιδιά, το έκανε και εδώ, το έκανε και στην Άμμο. Και επειδή θα μας δώσεις και εσύ λεπτομέρειες, επειδή προφανώς αυτό είχε χρόνια Παναγιώτη να γίνει, πρωτάθλημα δηλαδή Α1 Beach League, αν μπορώ να το πω, πες μου λίγο το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα με τον συμπαίκτη σου, με τον Ηρακλή φυσικά που εκπροσωπήσατε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί είστε από χθες πρωταθλητές Ελλάδος και πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, το Beach Volley League είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι μοναδικός για το Beach Volley. Αποτελεί δηλαδή ένα Σαββατοκυριακό, είναι ένα απομονωμένο τουρνουά, το οποίο πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Λίγκα, δηλαδή αντίστοιχα όπως γίνεται το πρωτάθλημα στη Σάλα, γίνεται και στο Beach Volley, και στο Beach Volley, και είναι η μόνη διοργάνωση η οποία είναι διασυλλογική. Δηλαδή κάθε ομάδα της Α1, όπως αντίστοιχα ο Ηρακλής και αντίστοιχα οι ομάδες που συμμετέχουν στην Α1, στέλνουν μία ομάδα για να την εκπροσωπήσει. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα μίνι πρωτάθλημα που ανταποκρίνεται μόνο στο Beach Volley. Εμείς είχαμε την τιμή να εκπροσωπήσουμε τον Ηρακλή. Ο κύριος Μάκης μου έκανε με αυτή την πρόταση. Φυσικά εννοείται δεν το σκεφτήκαμε για δεύτερη φορά. Καθόλου παρακολουθούμε το πρωτάθλημα του Beach Volley όλο το καλοκαίρι, δηλαδή συμμετέχουμε ενεργά κάθε Σαββατοκυριακό στο Beach Volley. Αλλά αυτό το να εκπροσωπήσουμε τον Ηρακλή ήταν κάτι μοναδικό για μας. Αυτό το τουρνουά και δικαιωθήκατε με το παραπάνω, έτσι, όλοι σας, για τις επιλογές να δώσετε το παραπάνω. Άβρα, ναι. Ήτανε κάτι μοναδικό, γιατί είχαμε τη συμπαράσταση και είχαμε πολλά μηνύματα και υποστήριξης και από δικούς μας ανθρώπους, αλλά και από ανθρώπους του Ηρακλή. Και αυτό είναι κάτι μοναδικό που δεν γίνεται, δεν συνηθίζεται στο Beach Volley, μια ομάδα να έχει τόσο μεγάλη ενίσχυση από τον κόσμο. Είπαμε, έβηχο. Ο Ηρακλής πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν πάει να είναι, ξέρω εγώ, beach pick punk που δεν έχει. Αλλά λέμε τώρα. Και είναι και βόλεϊ, έτσι, που από βόλεϊ ξέρεις ότι στον Ηρακλή ξέρουμε πολύ. Από βόλεϊ ήταν κάτι ιδιαίτερο. Για μένα, εντάξει, ήταν αυτή η αγάπη του κόσμου, ήταν γνώριμη και από τον Ηρακλή. Είχα βιώσει αυτή την ατμόσφαιρα μέσα από το γήπεδο. Βεβαίως. Αλλά μου άρεσε κιόλας ότι ο συμπαίκτης μου, που είναι συμπαίκτης μου στο beach volley, πολύ γρήγορα ανακάλυψε τι σημαίνει για αυτός Ηρακλής ή για αυτός τη χαρά να παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια μας στη σάλα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Οπότε ακόμα και γι' αυτόν παρατηρήσα μέσα στα παιχνίδια ή έξω ο κόσμος που μας χαιρετούσε στο τουρνουά, ότι ένιωθε μια υπερηφάνεια. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Πήρε και τα like του από χθες το απόγευμα, οπότε είναι μια χαρά. Ναι, όχι. Ήταν, αλήθεια, λύσε μου και αυτή την απορία, Παναγιώτη. Γιατί τον Κίμπελ, ο πολλής κόσμος ίσως δεν τον γνωρίζει γιατί ασχολείται με τον beach, είναι συμπαίκτη σου. Αυτό είναι σε εισαγωγικά μια μεταγραφή ώστε να θεωρείται κατά κάποιο τρόπο αθλητής του Ηράκλη και συμπαίκτη σου στην ομάδα. Ωραία, ναι. Ουσιαστικά κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει έναν εκ των δύο αθλητών οπωσδήποτε στο ρόστερ στην Α1. Τώρα ο συμπαίκτης του εφαρμοστεί στο beach volley. Ναι. Το διάλεξε εσύ ως το δίδυμό σου, έτσι. Είναι ο συμπαίκτης μου τα τελευταία πέντε χρόνια στο beach volley, οπότε ήταν προϋπόθεση ότι θα είμαι και μαζί του. Αυτό και παίξατε στο τελικό με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη σε ένα πολύ πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι στο τέλος μας αγχώσατε λίγο, αλλά, αλλά ναι, νομίζω ήταν, ότι εντάξει, δεν θα το χάνατε. Δεν θα το χάνατε. Και εγώ πιστεύω είχαμε πολύ καλή ψυχολογία τον πρώτο πόντο μέχρι το τελευταίο. Ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα. Τα παιδιά και αρκετές ομάδες είναι μέλη του Εθνικού Σχεδιασμού. Τόσο ο Σταύρος ο Κασαμπαλής είναι στη Σάλα μέλος του Εθνικού Σχεδιασμού, αλλά και ο Κωστόπουλος είναι στο Εθνικό Σχεδιασμό και του Beach Volley. Δηλαδή είναι παιδιά στα οποία έχει επενδύσει και η Ομοσπονδία πάνω τους. Αντίστοιχα στον ημιτελικό κερδίσαμε τον Ηρακλή Χαλκίδας, που πάλι έχει δύο αθλητές που είναι σε Εθνικούς Σχεδιασμούς, όπως είναι ο Πασαδόρος, ο Οδυσσέας, ο Αδάμ. Δηλαδή αυτό δείχνει που μπορείς ότι να τους χαρακτηρίζεις διεθνείς αθλητές, έτσι, από τη στιγμή υπήρχαν αθλητές οι οποίοι είναι σε υψηλό επίπεδο και ειδικά τα παιδιά, τον Εθνικό Αλεξανδρούπουλος, ο Σταύρος και ο Κωστόπουλος ήταν σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, αλλά στο beach volley, λόγω των προπονήσεών μας, λόγω της αγάπης μας για το άθλημα,
διατηρούμαστε και εμείς σε υψηλό επίπεδο. Από την πρώτη μέρα που τελειώσαμε τον Ηρακλή, τις υποχρεώσεις μας μέσα στο γήπεδο με τον τελικό κυπέλου και επιστρέψαμε, απευθείας στρέψαμε εκεί το ενδιαφέρον μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ομάδες. Διακοπές δεν έχει ακόμα, ε? Δεν είχε μάλλον. Όχι, διακοπές δεν είχε ακόμα, είναι νωρίς ακόμα για μας. Από τη Ρόδο εσύ πήγες στην Άμμο κατευθείαν. Μπράβο. Από τη Ρόδο με το που επιστρέψαμε έγινε ένα πρόγραμμα προπονήσεων του καλοκαιριού και ξεκινήσαμε απευθείας. Διακοπές αφού τελειώσει την Πισβόλαιο μετά τα τέλη Αυγούστου, ήδη το πρόγραμμα δηλαδή των αγώνων είναι προκαθορισμένο. Τώρα έχετε και κάποια τουρνουά να υποθέσω με τον συμπαίκτη σου. Ναι, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είχε ένα διάλειμμα αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του Beach Volley League. Και συνεχίζεται από το Πανελλήνιο της ΕΟΠΕ του Beach, έτσι για να μην τα μπερδέψουμε. Α, μπράβο. Αυτό είναι το, η Α1 του Beach Volley. Αυτό το πήρε ο Ηρακλής, τελειώσαμε. Εκεί είναι ατομικό αυτό που μου λες, δηλαδή εσύ και ο Νοά κατεβαίνει. Και εκεί που συνεχίζουμε σαν ατομικά πλέον, χωρίς να φέρουμε το όνομα του Ηρακλή στις φανέλες μας θεωρητικά. Ναι. Πάντα. Όχι, το διευκρινίζω για τον κόσμο για να μην μπερδευτεί, αν και για μας πάλι θα σας στηρίζουμε αυτό το δεδομένο. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε Καστοριά το επόμενο Σαββατοκύριακο, μετά ο επόμενος σταθμός είναι Πελοπόννησο, μετά είναι Αντίριο. Και έχει ταξιδάκια, ωραία. Έχει αρκετά μεγάλες. Εντάξει, αυτά συνδυάζονται, αλλά... Παναγιώτη, και με διακοπές ή όχι, όχι. Συνδυάζονται, εντάξει. Ναι. Κακά τα ψέματα, είναι σε ωραίες περιοχές, όπως ήταν και το αντίστοιχο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, στο Καράβι Σινιά, είναι πολύ ωραίες περιοχές, πολύ ωραία μέρη και συνδυάζεται και με αγώνες, δηλαδή είναι κάτι που περνάμε μοναδικά Σαββατοκύριακο, είναι ένα άθλημα που ενδείκνεται να συνδυάζει αθλητισμό, διακοπές, διασκέδαση, είναι πολύ ωραία. Και σαν διοργανώσεις και σαν άθλημα είναι κάτι πολύ ωραίο. Και μέσα σε όλα φέρατε και ακόμη μια φορά μπράβο σας ένα ακόμα τίτλο στον Ηρακλή, στο σύλλογο του Ηρακλή και μου έκανε εντύπωση και θέλω να σου το πω και στον αέρα τώρα, δεν στο είπα εκτός, ότι αυτό που διάβασα στην ιστοσελίδα της Λίγκας και πήγε παντού σε όλη την Ελλάδα μέσω διαδικτύου, ότι το αφιέρωσε στον Ηρακλή και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Ναι, φυσικά και η πρώτη μας κουβέντα ήταν εκπροσωπούσαμε τον Ηρακλή. Ήταν τιμή μας που μας έγινε αυτή η πρόσκληση να συμμετέχουμε εμείς σε αυτή τη διοργάνωση. Το αφιερώσαμε στον Ηρακλή γιατί μας έδωσε και δύναμη να συνεχίσουμε και να κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί είναι αλλιώς όταν παίζεις για σένα μόνο για τον εαυτό σου που πάλι έχει κάποια αξία, αλλά όταν παίζεις και για τον Ηρακλή είναι ακόμα πιο σημαντικό. Για μένα σίγουρα, αλλά είδα ότι αυτό πέρασε και στο συμπαίκτη μου, ο οποίος δεν γνώριζε ίσως τόσο καλά τι σημαίνει το όνομα του Ηρακλή, απλά είχε την τύχη ο πρώτος προπονητής όταν ήρθε στην Ελλάδα στον Πισβόλ να είναι ο Φρέντι Μπρουκς, οπότε από την πρώτη μέρα που είναι στην Ελλάδα είχε την προδιάθεση να γνωρίσει τον Ηρακλή και το έμαθε και με τον καλύτερο τρόπο βέβαια φέτος. Παναγιώτη, αλήθεια, πόσο πιο δύσκολο για μας απ' έξω είναι πολύ πιο δύσκολο το να έχεις ένα συμπαίχτη, το να πάβεις πλέον να είσαι πασαδόρος, γιατί δεν κάνεις μόνο αυτό στο beach volley, είστε δύο και πρέπει να τα κάνετε όλα. Ο καθένας ό,τι μπορεί εκείνη τη στιγμή. Και να είσαι και στην άμμο, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Ναι, είναι, το beach volley είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άθλημα. Χρειάζεται πολλά στοιχεία, είτε είναι αθλητικά στοιχεία, είτε είναι στοιχεία. Πρέπει να σκεφτείς στρατηγικά, είσαι μόνος σου, χωρίς προπονητή. Πρέπει δηλαδή να είσαι και προπονητής του εαυτού σου, να είσαι γυμναστής του εαυτού σου. Είναι και τεχνικά δύσκολο. Και να μην έχεις το μυαλό σου μόνο στην πάσα. Ναι, είναι πολλά στοιχεία. Είναι τόσο υποδοχή, η πάσα, η επίθεση. Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ πλήρης αθλητής για να μπορέσεις να είσαι σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο στο beach volley. Να έχεις πολύ καλή σχέση και πολύ καλή επικοινωνία με τον συμπαίκτη σου. Είναι το α και το ω. Γι' αυτό και είμαστε 5 συνεχόμενα χρόνια με αυτόν τον αθλητή εγώ σαν συμπαίκτης. Mm-hmm. Και δημιουργούνται σχέσεις και μέσα στο παιχνίδι αλλά και έξω από αυτό στη διάρκεια του τουρνουά οι οποίες είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερες. Γι' αυτό και το κάνει πολύ ξεχωριστό το άθλημα και αρκετά διαφορετικό από τις άλλα. Μπορεί να λέμε ότι το ένα είναι volley και το άλλο beach volley. Δηλαδή ουσιαστικά ότι διαφέρουν κατά μία λέξη, αλλά έχουν πολύ μεγάλες και ουσιαστικές διαφορές. Ναι, απλά έχουν το φιλέ. Τα άλλα όλα νομίζω είναι διαφορετικά. Όλα τα άλλα όλα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Θεωρώ ότι πέρασες καλά αυτή τη χρονιά. Θεωρώ ότι γέμισες πάρα πολλές εμπειρίες. Τώρα θα κάνω μια πολύ πολύ εύκολη ερώτηση, μάλλον θα την απαντήσω μόνος μου. Αν σου έλεγα να θυμηθείς μία και μόνο φάση, εκείνο το tackling ξεχνιέται.
Όχι, δεν με το ξεχνιέται, δεν ΠΑΟΚ που ξεχνιέται με ήρθε και η τίποτα. νίκη στο tie break στη Μίκρα. Εκείνη η ατμόσφαιρα σε εκείνο το παιχνίδι ήταν κάτι μοναδικό. Εγώ δεν το είχα ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου. Το είχα δει μόνο από την τηλεόραση. Το εύχομαι σε κάθε αθλητή να ζήσει έστω μια τέτοια στιγμή στην καριέρα του. Και η χαρά για εκείνο τον πόντο, για εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή το πάθος που είχαμε από τον πρώτο αθλητή μέχρι τον τελευταίο αθλητή ήταν κάτι μοναδικό. Δεν ξεχνιέται με τίποτα. Και δεν ήταν ότι κάθε ένας έπαιζε μόνος. Δεν ήταν χίλια άτομα και να παίζαν εκείνο το παιχνίδι και τον κάθε πόντο. Δηλαδή ήταν κάτι συναρπαστικό. Ο σε κόσμος μια ήταν, γεμάτη ήταν μοναδικός. Μίκρα, ναι. Θυμάσαι, προσπαθώ τώρα να το θυμηθώ, πόσο ήταν το σκορ. Γιατί κάνεις το τάκλιν, έρχεται μετά μονό μπλοκ ο Προύσαλης. Ο Προύσαλης, και ναι. Γίνεται, τι γίνεται, 8-6 γίνεται. Είχαμε γυρίσει στο 8-6 το tie break και είχε γίνει 9-6, ήταν 8-7, δηλαδή ήταν εκεί, μόλις είχαμε γυρίσει στο tie break στην αλλαγή. Και πήγε ο ΠΑΟΚ να κάνει το 8-7 και έβγαλες εσύ την τρομερή την άμυνα με το πόδι και έγινε 9-6. Ναι, δεν ήταν μόνο ότι η άμυνα, ήταν όλη η φάση μοναδική, μετά κάνει ατομικό μπλοκ ο Κώστας, δηλαδή σε εκείνο το παιχνίδι όλοι ήταν εκπληκτικοί, δηλαδή ήταν συλλογικό, ίσως εγώ κράτησα στο μυαλό μου εκείνο, αλλά όλο το παιχνίδι, τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο, όλοι οι αθλητές ήταν εκπληκτικοί. Εκείνη η φάση είναι γκολ με κεφαλιά ψαράκι στο ποδόσφαιρο στο 93, είναι τέτοια η... Ναι, ναι. Η ευχαρίστηση, για να μην πω άλλη λέξη στον αέρα, είναι τέτοια η ευχαρίστηση, γιατί γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Από εκεί που λες ότι πήρε πόντο ο αντίπαλος, βγαίνει η άμυνα και στο καπάκι γίνεται το μονομπλοκ. Εύχομαι καλή επιτυχία, Παναγιώτη, με τον Νοά, τον συμπαίκτη σου και να του μεταφέρεις τα συγχαρητήριά μας. Θα τα μεταφέρω. Καλή επιτυχία πολύ και στα τουρνά τώρα του Beach που θα ακολουθήσουν σε διάφορες περιοχές. Να περάσετε καλά, να το χαρείτε, να το απολαύσετε και πάντα τέτοια. Πάντα νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε να είσαι πολύ καλά. Εγώ ευχαριστώ. Πολλά γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Παναγιώτης Ευγενίδης, ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Πρωταθλητής Ελλάδας στο Beach Volley με τη φανέλα του Ηρακλή.